Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Κάποιες φορές τα παιδιά εκφοβίζουν άλλα παιδιά επειδή φοβούνται και με αυτόν τον τρόπο φαίνονται πιο μάγκες και δυνατοί. Συμμετέχεις, ίσως τους κάνεις να νιώσουν ότι είναι μαγιά να εκφοβίζεις άλλους. Αν το γνωρίσεις όμως, ο θήτης ίσως συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ωραίο να εκφοβίζεις οι μαθητές του και ίσως σταματήσει. Είναι φίλος μου. Πες του ότι έχεις δει πως συμπεριφέρεται τον Ταΐς, ότι δεν είναι σωστό και ότι δεν φταίει σε κάτι ο ίδιος. Μίλησε με τον Ταΐ και ζήτησε του να σταματήσει. Μίλησε. Τι μπορείς να κάνεις αν κάποιος εκφοβίζει? Απομακρύσου από το επικίνδυνο σημείο όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πες το σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, όπως οι γονείς, ο δάσκαλος, ο διευθυντής ή σε κάποιον μεγαλύτερο φίλο. Τι συμβαίνει? Ποτέ σου μη σκεφτείς ότι εσύ φταίς. Το φταίξιμο ανήκει σε αυτόν που σε κάνει τον ΤΑΗ και σε κανέναν άλλον. Προσπάθησε να είσαι κοντά σε φίλους. Απέφυγε σε μια τσαυλή που οι δάσκαλοι δεν μπορούν να σε δουν. Κάνε δραστηριότητες για να ανεβεί η αυτοπεποίθησή σου. Μη φοβάσαι. Ψηλά το κεφάλι, πίσω η όμοι και ένα χαμόγελο. Μην κρατάς τον εκφοβισμό μυστικό.